ή πώς το λένε, να μπορούμε να βρίσκουμε και κάποιες λύσεις για το χρηματοοικονομικά, αγροτικά. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα για τους αγρότες. Θέλετε να μας δώσετε έτσι την εικόνα, λοιπόν, και λεπτομέρειες. Να πούμε ότι τον τελευταίο καιρό υπάρχει μια αναστάτωση για το πρόγραμμα των νέων αγροτών. Και έχουν βγει κάποιοι και λένε, ελάτε να κάνετε ενεργοποίηση φέτος, να σας πούμε και τα λοιπά. Να πούμε ότι δεν έχει βγει απολύτως τίποτα. Κανείς δεν γνωρίζει τίποτα, δεν έχει βγει καν η προδημοσίευση. Δηλαδή η προδημοσίευση επί της ουσίας είναι η διαβούλευση. Βγάζουν την προδημοσίευση του προγράμματος και μετά οι μελετητές και οι λοιποί σύλλογοι έρχονται σε διάλογο με το Υπουργείο να το διορθώσουν. Και μπορεί να διορθωθεί και τελείως, δηλαδή να μην έχει καμία σχέση το τελικό, η τελική πρόσκληση με το αρχικό πλάνο. Να. Επομένως ο κόσμος μην πανικοβάλλεται, το πιθανότερο, και αυτό το λέμε από πέρυσι που κάποιοι είχαν βγει πάλι και έλεγαν «Α, ελάτε για τους νέους αγρότες» κτλ. Το πιθανότερο είναι να μην πάει με την ενεργοποίηση του 2021, αλλά με την ενεργοποίηση του 2022. Για ποιο λόγο? Αν βγει τώρα Φλεβάρι-Μάρτι η προδημοσίευση, θέλουμε 2-3 τουλάχιστον μήνες, κάποιες φορές κρατάει και 6 μήνες η διαβούλευση. Λοιπόν, μέχρι μετά να οριστικοποιήσουν το τι θέλουν και να φτιάξουν την πλατφόρμα, το ΨΚΕ, όπου υποβάλλουμε το πληροφοριακό, δηλαδή σύστημα που υποβάλλουμε τις αιτήσεις, συνήθως περνάει τρίμηνο, εξάμηνο. Δηλαδή 2-3 μήνες για τη διαβούλευση και 2-3 μήνες ταχύτατα, τώρα σας λέω, δηλαδή δεν υπάρχουν αυτοί οι χρόνοι για να ανοίξει το ΨΚΕ. Αποκλείεται λοιπόν να ανοίξει τόσο γρήγορα. Εμείς προβλέπουμε ότι θα ανοίξει για υποβολή αιτήσεων τέλος του χρόνου, αρχές του 2022. Επομένως, επειδή θα αρχίσει τότε, δεν μπορούν να έχουν αναγκάσει τους νέους αγρότες να έχουν κάνει ήδη ενεργοποίηση δικαιωμάτων. Φυσιολογικό είναι. Επομένως, θα πάει με την ενεργοποίηση του 2022. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να γίνει ενεργοποίηση και το 2021. Όχι, όχι, όχι. Εμείς συμβουλεύουμε να μην κάνουν ενεργοποίηση το 2021, ούτε να εγγραφούν στον ΟΓΑ, ούτε τίποτα. Για τους νέους αγρότες, δηλαδή για αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να μπουν πρώτη φορά και να ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα, και από ό,τι ακούγεται θα είναι και αρκετά, πώς το λένε, αρκετά τα χρήματα που θα δοθούν για τους νέους αγρότες. Κρατάτε μικρό καλάθι, εγώ θα έλεγα. Λέω ότι ακούγεται, δεν το λέω, δεν είναι επιβεβαιωμένο. Ακούγεται κάτι τέτοιο, αλλά επειδή θα σας εξηγήσω και το σκεπτικό γενικώς, δεν νομίζω τελικά να το βγάλουν τόσο πολύ όσο λένε. Λοιπόν, ενδεχομένως και λόγω της κατάστασης που διανύουμε να περικοπούν αυτά τα προγράμματα νέων αγροτών, παίζει και αυτό, να δοθούν κάποια άλλα χρήματα ή αυτά τα χρήματα είναι για τους νέους αγρότες? Όχι. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι και τα δύο προηγούμενα προγράμματα έβγαιναν με βάση την ενεργοποίηση εκείνου του έτους που έβγαινε η πρόσκληση, αλλά έδιναν μια βάντα 1,5 έτους πίσω, δηλαδή και στην προηγούμενη ενεργοποίηση. Δεν τους έκοβαν αν είχαν κάνει και ένα χρόνο, 1,5 πίσω, έναρξη, δηλαδή ΟΓΑ και ενεργοποίηση. Επομένως, αυτό προφανώς που θα συμβεί είναι να βγει μετά το πέρας των ενεργοποίησεων του 2021 και σας λέω προς το τέλος του έτους, και να πιάσει την ενεργοποίηση του 2022. Αλλά δεν θα κόβεται όποιος έκανε και ενεργοποίηση μάλλον το 2021. Έτσι βγήκαν τα προηγούμενα προγράμματα, να το τονίσουμε. Δεν γνωρίζουμε καθόλου πώς θα βγει αυτό το πρόγραμμα. Γι' αυτό εμείς λέμε ως γραφείο, προσοχή, μην κάνετε τίποτα. Γιατί μπορεί να σπάσει, που λέμε, ο διάολος στο ποδάρι του και να μην έχει 1,5 χρόνο πίσω. Ωραία, λοιπόν, να κάτσει πρώτα λοιπόν αυτό, να βγουν. Να κάτσει μπήλια, να ξέρουμε. Ωραία. Λοιπόν, μην ακούνε από εδώ και από εκεί. Άμα θέλουν, μπορούν να καλούν στα γραφεία μας, Ιερά Πετράγιο Νικόλαο και Σιτία, να αφήνουν ένα κινητό και να μας λένε ότι ενδιαφέρουν για το πρόγραμμα νέων αγροτών και εμείς θα τους καλέσουμε όταν βγει το πρόγραμμα. Μην πανικοβάλλεται ο κόσμος. Δεν χρειάζεται να κάνει καμία κίνηση τώρα, γιατί δεν γνωρίζουμε ούτε πόσα στρέμματα θα πετούνται, ούτε ποιες προϋποθέσεις, ούτε τι δεσμεύσεις. Γιατί αν πάει δεκαετή και εικοσαετή δέσμευση, κάποιος δεν θα τους συμφέρει. Ας περιμένουμε το πρόγραμμα, θα τα προλάβουμε όλα. Μην αγχώνεται ο κόσμος. Μην τους αγχώνουν βασικά. Ωραία. Και να πούμε και κάτι άλλο. Συγγνώμη, στο προηγούμενο πρόγραμμα, οι αντίστοιχοι που τώρα πανικοβάλλουν τον κόσμο, τον έδιωχναν.
τους έλεγαν, ενώ είχε βγει η πρόσκληση και έτρεχε το πρόγραμμα, τους έλεγαν, ξέρετε, δεν περνάτε στο πρόγραμμα. Mm-hmm. Και ερχόντουσαν σε εμάς για δεύτερη γνώμη, έτσι. Και τους λέγαμε, περνάτε στο πρόγραμμα. Mm-hmm. Λοιπόν, το 40% των αιτήσεων που κάναμε ως γραφείο ήταν που τους είχαν διώξει άλλα μελετητικά γραφεία του νομού. Mm-hmm. Μεγάλη λοιπόν προσοχή σε ποιον θα απευθυνθούν και με ποιον θέλουν να συνεργαστούν. Γιατί μπορεί να τους χαντακώσει. Και είναι αυτό που σας λέω. Μπορεί να πάνε οι άνθρωποι να κάνουν τα χαρτιά τους στην ενεργοποίηση του 21 και να βγει τελικά το πρόγραμμα και να μην έχει μέσα και το 21 την ενεργοποίηση του 21. Μεγάλη προσοχή. Μάλιστα. Να περιμένουμε. Μιχάλη μου, κύριε Πλατή. Αναφέρεστε προφανώς, για να λέμε τα πράγματα, όπως είναι στην Ένωση της Ιεράπετρας. Όχι μόνο στην Ένωση. Βλέπουμε και άλλα. Είναι αυτό που έχει βγει εδώ στην Ιεράπετρα. Μια ανακοίνωση της Ένωσης σχετικά με αυτή τη νέα προκήρυξη νέων αγροτών και προετοιμάζεται η Ένωση γι' αυτό και καλεί τον κόσμο να ενημερωθεί και λοιπά και λοιπά. Εσείς ναι, λέτε λοιπόν ότι δεν παίζει, βέβαια δεν λέει κάτι ιδιαίτερο, λέει ότι θα πρέπει να περιμένουν μια νέα προκήρυξη νέων αγροτών εντός του 2021. Και τους ενημερώνει να είναι έτοιμοι τέλος πάντων. Ναι, δεν λέει κάτι πιο ιδιαίτερο, και, ας πούμε, για να... Και τα άρθρα του αγροτικού τομέα, κάποια site, παροτρύνουν να κάνουμε ενεργοποίηση το 2021, δηλαδή τώρα που θα ανοίξουν οι ενεργοποίησεις. Εμάς η άποψή μας είναι να μην κάνουν τίποτα. Ναι. Εφόσον δεν έχει βγει πρόσκληση, δεν μπορεί να τους αναγκάσει το κράτος. Ξαναλέμε, για τους νέους αγρότες. Μόνο για τους νέους αγρότες. Αυτό αφορά μόνο τους ανθρώπους που θέλουν να ενταχθούν πρώτη φορά να εγκατασταθούν, μόνο για αυτούς, όχι για τους υπόλοιπους, γιατί τα ΟΣΔΕ, αν θυμάστε ακριβώς. Και με την ενεργοποίηση, αυτό το είδαμε πάρα πολύ και με κύριε Πλατή, επειδή συμμετείχατε εκεί στα του ΟΣΔΕ, στον ΟΠΕΚΙΠΕ, αν το λέω σωστά, το φάνηκε η δυσλειτουργία ξεκάθαρα στις ενισχύσεις του κορονοϊού τώρα, πριν από λίγο καιρό, που κάποιοι δεν είχαν σωστά φτιάξει τα χαρτιά του ΟΣΔΕ, δεν είχαν δηλώσει σωστά τις καλλιεργίες τους. Αυτό βέβαια είναι άλλο κομμάτι, αλλά το λέω αυτό για να προσέχουν πάρα πολύ, να το λάβουν υπόψη τους σοβαρά αυτό τώρα, την ενεργοποίηση, την υποβολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα στρέμματα, τα σκαλλιέργειες και όλα αυτά. Να είναι πολύ προσεκτικοί, γιατί το είδαμε ότι αυτό μετράει για την πολιτεία πάρα πολύ. Μην ξαναμπέσουμε στην ίδια λούμπα αυτό. Ακριβώς. Να πούμε κάτι. Ως ΚΙΔ, ως φορείς που κάνουμε ενεργοποίηση, προσωπικά εμείς στα γραφεία μας, δεν κάνουμε μια διεκπαιρεωτική εργασία που κάνουν πάρα πολλοί. Αναλαμβάνουμε και την ευθύνη των συμβουλών που δίνουμε. Και βλέπουμε ότι το νυν σύστημα, τρέχοντας αυτό το σύστημα ως φορείας συντονισμού, η ΓΕΑ και η Νευροπάμπλικ που είναι όμιλος επιχειρήσεων επιχειρησίας, προσπάθησαν με το παλιό μονοπωλιακό σύστημα, και ίσως ακούγεται λίγο αριστερίζον, αλλά αυτό ισχύει, να δεσμεύσουν πάλι τους παραγωγούς στο παλιό σύστημα. Δηλαδή, ναι, να τα ανοίξουμε, να μπει και άλλη μια μεγάλη εταιρεία που χρέωνε τον αγρότη, ξεκίνησε από 10 ευρώ και τώρα λίγο το έχει ρίξει. Λοιπόν, και συνεχίζει δηλαδή να παίρνει τρελά λεφτά εις βάρος των αγροτών, χωρίς επί της ουσίας να προσφέρει κάτι παραπάνω από ό,τι προσέφερε πιο παλιά. Λοιπόν, το Υπουργείο έχει πει ότι τα νέα κύρια που έχουν πιστοποιηθεί, οι καινούργοι, έχουν αναβαθμίσει πολύ το σύστημα και βλέπουμε φέτος τα παρατράγουδα του συστήματος που προσπαθεί ο φορέας να... προσπαθούν οι φορείς, οι κεντρικοί, να κρατήσουν όλη την πίτα για αυτούς. Τρεις εβδομάδες δεν είχαμε σύστημα. Ούτε ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχε σύστημα. Έχουν γίνει άπειρες καταγγελίες και από τους εργαζόμενους του ΟΠΕΚΕΠΕ κτλ. Γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ πλέον έχει καταλάβει ότι το ΟΣΔΕ πρέπει να έρθει πάλι στο σπίτι του και να πούμε ότι όταν πρωτοπιστοποιηθήκαμε το 2014, γιατί ήμασταν οι μόνοι, ήταν οι ενώσεις και εμείς που πιστοποιηθήκαμε το 2014, γίναμε κατευθείαν μέλη της ΠΕΦΑ, της Πανελλήνιας Ένωσης Φορέων, που ήμασταν απέναντι στη ΓΕΑ και στα μονοπωλιακά της συμφέροντα. Θέλαμε να ανοίξει το σύστημα και να σπάσουν αυτές οι τιμές. Όλες οι ενώσεις πρόσκυνται ακόμα στη ΓΕΑ. Λοιπόν, και βλέπουμε τώρα ένα παιχνίδι που έχει απέναντι της ΓΕΑ πλέον και τα περισσότερα ΚΙΔ που έχουμε πιστοποιηθεί πάρα πολύ, και το Υπουργείο και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους εργαζόμενους του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν,
Και προσπαθούμε με νύχια και με δόντια εδώ και 6 χρόνια να φύγει αυτό το απόστημα, όπως το λέμε. Να. Και έχουμε φυσικά τις λύσεις, να γίνουν και άλλοι φορείς ώστε να σπάσει το σύστημα κτλ. Από ό,τι φαίνεται στο τέλος, σε κανένα χρόνο, θα γίνει αυτό. Mm-hmm. Αλλά θέλω να τονίσω στον κόσμο ότι δεν είναι μόνο η ποιοτική υπηρεσία, είναι πιο βαθύ το ζήτημα στον ποιον πάνε, σε ποιον πάνε για συμβουλές. Mm-hmm. Ο καθένας έχει την πολιτική του, ας πούμε. Mm-hmm. Και θέλει να κρατήσει ή να ανοίξει το σύστημα. Mm-hmm. Εμείς προσπαθούμε χρόνια τώρα να σπάσουμε το παλιό μονοπόλιο. Τις υπέροχες τιμές, τις παράνομες τιμές. Mm-hmm. Γιατί κάποιοι το έβγαλα και προχθές στο Facebook και λένε δεν ήταν παράνομες οι τιμές, παρήχαμε υπηρεσίες. Υπηρεσίες για το ΟΣΔΕ όπως που πληρωνόντουσαν από το κράτος και ήταν παράνομο και είχε πάει τόσες φορές στη Βουλή το ζήτημα. Τέλος πάντων, μην επανερχόμαστε. Τώρα ο κόσμος να προσέχει, αν δεν δει υπουργικές έστω προδημοσιεύσεις για τη διαβούλευση, μην κινείται και στα προγράμματα. Αυτό εμείς τους συμβουλεύουμε. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, μεγάλη συζήτηση, βέβαια, θα μπορούσαμε να πούμε και άλλες λεπτομέρειες. Τεράστια συζήτηση. Ωραία, αυτό, ναι, ναι. Αλλά νομίζω ότι το καταλάβανε φέτος πολύ αυτό, ότι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί σε όλα αυτά. Κάποιοι το κάνουν και μόνοι τους αυτή τη διαδικασία. Όσοι μπορούν, δεν μπορούν βέβαια όλοι. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, κύριε Πλατή. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε. Να πούμε ότι τρέχει το πρόγραμμα για τα θερματικά σώματα για εστίαση. Ναι, άλλο και αυτό πάλι. Και να ανοίξει πρώτα η εστίαση βέβαια και μετά να δούμε για τα... Περιμένουμε... Ή πρέπει να το κάνουμε από τώρα την αίτηση. Για τα θερματικά έχουν ξεκινήσει. Για το e-shop δεν έχει βγει ακόμα. Γνωρίζουμε... Έχει βγει η προδημοσίευση, οπότε γνωρίζουμε τους κανόνες που θα τρέξει. Και τα σχέδια βελτίωση στα αρδευτικά και στα φωτοβολταϊκά που και αυτά θα τρέξει μετά το καλοκαίρι και εκεί δεν γνωρίζουμε. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή αν χρειαστεί να επικοινωνήσουμε ξανά κάτι, να το κάνουμε. Ευχαρίστως. Να είστε καλά. Καλημέρα σας, κύριε Πλατή. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και εσείς. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Yeah. Λοιπόν, αυτά, φίλες και φίλοι.